Φίλες, φίλοι, γεια σας. Έχουμε μία εξέλιξη που βγήκε πριν από λίγη ώρα. Ένα νέο το οποίο μόλις πληροφορηθήκαμε ότι ο κύριος Χάρης Κατσιμπαρδάς ανεξαρτοποιήθηκε από την ομάδα των Σπαρτιατών. Βέβαια δεν κατέστη δυνατόν να βρούμε τηλεφωνικά τον κύριο Κατσιμπαρδά, οπότε θα σας δείξουμε εδώ πέρα την κατά αποκλειστικότητα που έχουμε την δήλωσή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, με ακριβώς όσα ανέφερε ο ίδιος κατά την δήλωση της ανεξαρτητοποίησής του από το κόμμα Σπαρτιάτες, και φυσικά θα βάλουμε και εμείς κάποια ερωτήματα δικά μας στο τέλος, τα οποία θα θέλαμε την άποψή σας στα σχόλια. Κοινοποιήστε την εκπομπή, κάντε like αν σας αρέσει, και βέβαια μην ξεχάσετε να παρακολουθήσετε και το αμέσως επόμενο βίντεο μετά από αυτό, που θα βγει στα προτινόμενα. Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο κύριος Κατσιβαρδάς αρχικά στη Βουλή, προς τον πρόεδρο της Βουλής, η επιστολή δηλαδή της ανεξαρτητοποίησης, και αμέσως μετά θα τα σχολιάσουμε. Ο κύριος Κατσιβαρδάς λοιπόν σήμερα το πρωί έκανε την εξής δήλωση ανεξαρτητοποίησεως από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος Σπαρτιάτες προς τον κύριο πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κύριο Κωνσταντίνο Δασούλα. Για τις παρούσες αιτήσεως βούλομαι, όπως σας γνωστοποιώ εγγράφως, την ανεξαρτητοποίησή μου εκ του κόμματος Σπαρτιάτες, σεβόμενος την τιμή την οποία μου έκαναν οι ψηφοφόροι μου, δεδομένου ότι πρόκειται για ατομικές ψήφους προτιμήσεως προς το πρόσωπό μου, χρονώ ότι οφείλω να αιτιολογήσω ειδικά και εμπεριστατωμένα την ενεστώσα ανεξαρτητοποίησή μου, κινούμενος σε δύο θεμελιώδες πυλώνες. Ο πρόεδρος του κόμματος, στον οποίον ατυχώς συμμετείχα, την χάνει προδήλως υποδιέστερος των αντικειμενικών πολιτικών περιστάσεων, αφού δεν ενδιάζει να ψευδολογεί κατά εξακολούθηση και να κατασυκοφαντεί ή ταμός παν πρόσωπο το οποίο φαντασιώνεται ανεδαφικά ότι αποτελεί κατά αυτόν εσωκομματικό εχθρό του. Στις ανωτέρω καταδήλως ένομες πράξεις και υπερθέτως, ενδιαζόντως οι δεκτείς δόλειες ενέργειές του, προβαίνει ακόμα και ενώπιον των ανωτάτων δικαστικών αρχών. Η ηθική, η αξιακή μου υπόσταση και το δικηγορικό μου λειτουργήμα μου υπαγορεύουν αμελητή και άνευ εταίρου τεινός την άμεση απομάκρυνσή μου από οτιδήποτε ενάντιο προς τα δημοκρατικά συνταγματικά πρότυπα και την ισχύουσα ένομη τάξη, ως τι αυτή ισχύει μακράν και ενδήποτε βέβυλο επίδοξο καταλήτη της. Κατόπιν λοιπόν τον ανωτέρω σας γνωστοποιώ με τα διστάκτου βεβαιότητας την ανεξαρτητοποίησή μου και σας εγγυώμαι προσωπικώς, σεβόμενός σας σε ατομικό αλλά και θεσμικό επίπεδο, ότι ήμουν, είμαι και θα παραμείνω συνεπής και διαθέσιμος ενώπιον πάσης αρμόδιας αρχής και παντός αρμόδιου οργάνου, προκειμένου να καταστήσω σαφές και γνωστό ότι την χάνω απολύτως σύνομος, συνεπής και ηθικός σε κάθε έμφαση και πτυχή της πολυσχηδούς κοινοβουλευτικής δραστηριοποίησής μου, τόσο ως βουλευτής αλλά και εν ενεργεία δικηγόρος παραρείο πάγο και του ΣΤΕ ή τη θεματοφύλακα των δημοκρατικών θεσμών και άγρυπνος φρουρός των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Τέλος σας γνωστοποιώ ότι θα διατηρήσω τη βουλευτική μου ιδιότητα και θα συνεχίσω απρόσκοπτα την άσκηση των κοινοβουλευτικών μου καθηκόντων, όντας ανεξάρτητος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τιμώντας ότι ο τρόπος στην ετοιμιγορία του ελληνικού λαού με εντιμότητα, αξιοπρέπεια, ήθος, ελευθερία και αίσθημα ευθύνης. Διατελώ επί τούτης μετά Χριστάκης Τιμής, Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, δικηγόρος Παραρείο Πάγο, βουλευτής Β. 1. Θέλω λοιπόν σε αυτά τα σημεία να κάνουμε 2-3 επισημάνσεις πάνω σε αυτά που έγραψε ο κύριος Κατσιβαρδάς. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με αυτό που έγραψε στην αρχή της δήλωσής του. Σεβόμενος, λέει, την τιμή την οποία μου έκαναν οι ψηφοφόροι μου, δεδομένου ότι πρόκειται για ατομικές ψήφους προτιμήσεως προς το πρόσωπό μου. Εδώ θέλω λοιπόν να πω στον αξιότιμο κύριο Κατσιβαρδά, τον οποίο γνωρίζει πάρα πολύ καλά πόσο σέβομαι και πόσο εκτιμώ, ότι δυστυχώς οι ψήφοι δεν ήταν ατομικές ψήφοι προτιμήσεως προς το πρόσωπό σας, αλλά ψήφοι προτιμήσεως κατόπιν
της ας πούμε δήλωσης, γιατί δεν την έκανε ο ίδιος ο Ηλίας Καστιδιάρης, την έκανε μέσα στον δικηγόρο του, στο να ψηφίσουν και να στηρίξουν όλοι το κόμμα Σπαρτιάτες. Στην προηγούμενη περίπτωση λοιπόν, επειδή το κόμμα, το συγκεκριμένο κόμμα, οι Σπαρτιάτες δηλαδή, στα ψηφοδέλτιά τους δεν είχαν περισσότερο από ένα άτομο σε κάθε περιοχή, εκτός κάποιων λίγων εξαιρέσεων, στη Θεσσαλονίκη ας πούμε, που ήταν ο κύριος Στίγκας, ήταν ο κύριος Δημητριάδης και μια κυρία, και σε κάνα δύο άλλες περιοχές, αν θυμάμαι καλά. Οπότε, όποιος και να ήταν στην Β1 Κατσιβαρδά, από τη στιγμή που ο κόσμος όλος πήγε να ψηφίσει για να υποστηρίξει τον Ηλία Καστιδιάρη, όποιος και να ήταν στη θέση σας, πιστεύω θα είχε εκλεγεί. Όχι ότι δεν είσαστε αξιοσέβαστος άνθρωπος και αρκετά γνωστός και γνωστός ως δικηγόρος, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι ίσως οι ψήφοι να μην ήταν αρκετοί να σας έβαζαν στην Βουλή ή να χρειαζόταν πολύ περισσότερος καιρός και προσπάθεια από εσάς, ώστε ο κόσμος να μάθει ότι πολιτεύεστε με το συγκεκριμένο κόμμα. Αν πηγαίνατε με το κόμμα, ας πούμε, Έλληνες περιπίν, ο κόσμος μπορεί να ήξερε ότι ήσασταν καιρό εκεί, λέω τώρα ένα παράδειγμα, ή με τη Νέα Δημοκρατία περιπίν, αν ο κόσμος ήξερε ότι ήσασταν καιρό στη Νέα Δημοκρατία, για να μην πω κάποιο συγκεκριμένο κόμμα, και ξέρανε, ας πούμε, εδώ και 1-2 χρόνια ότι θα κατεβείτε στη συγκεκριμένη, στη Β1, τότε μπορώ να πω ότι θα ίσχυε αυτό που είπατε. Αλλά μέσα σε 15 μέρες, ένα κόμμα το οποίο δεν το γνώριζε ούτε ο ιδιοκτήτης του, το ότι πολιτευτήκατε εκεί και πήγε ο κόσμος κατευθείαν να σας ψηφίσει, πιστέψτε με ότι είναι αδύνατο. Γι' αυτό το λόγο το λέω. Επίσης θέλω να τονίσω το εξής. Ότι είχαμε μία πληροφορία αυτές τις ημέρες ότι θα ερχόντουσαν στο γραφείο των Σπαρτιατών, δηλαδή θα παραλαμβάνατε οι Σπαρτιάτες βουλευτές τις ενστάσεις που είχαν γίνει στο ειδικό δικαστήριο, στο γνωστό εκλογοδικείο δηλαδή, από κάποιους τέλος πάντων πολίτες οι οποίοι κάνανε ενστάσεις αμέσως μετά τις εκλογές, το πρώτο 15ήμερο όπως ορίζει ο νήμος, και ήταν επιτρεπτό. Περιμέναμε λοιπόν από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα, ότι θα παραλάβετε τις ενστάσεις, τουλάχιστον οι βουλευτές, οι τρεις, οι οποίοι υπήρχε ήδη ένσταση στο όνομά σας, στο όνομά τους μάλλον, συγγνώμη, και το είχαμε δείξει εμείς εδώ πέρα μαζί με τον κύριο Σωτήρη Μεταξά. Περιμέναμε λοιπόν και ήμασταν σε επικοινωνία με κάποιους από τους βουλευτές για να δούμε εάν θα παραλαμβάνανε την ένσταση, ούτως ώστε να βλέπαμε και τι περιτίνος πρόκειται. Έτσι, και να το δείχναμε και στο κανάλι μας. Ωστόσο όμως μάθαμε ότι για κάποιους βουλευτές δεν ήρθαν ενστάσεις. Δεν ξέρουμε ακριβώς τώρα τι ισχύει και τι δεν ισχύει, αν γεννήθηκε ξαφνικά κάποια άλλη ένσταση. Αλλά εδώ, επειδή μου κάνει εντύπωση ο χρόνος που επέλεξε ο κύριος Κατσιβαρδάς, διότι, για να κάνουμε έτσι μια μικρή αναδρομή, το καλοκαίρι ο κύριος Στίγκας είχε διαγράψει τον κύριο Κατσιβαρδά μαζί με τον κύριο Δημητροκάλη και τον κύριο Κόντι. Αμέσως μετά από λίγες μέρες τους επανέφερε πίσω στο κόμμα. Οι δηλώσεις του βέβαια ίσχυαν, τα οποία είχε πει για Greek Mafia και όλα αυτά τα σχετικά που είχαμε ακούσει, τα Don Corleone. Παρ' όλα αυτά ο κύριος Κατσιβαρδάς επέστρεψε στη θέση του ως εκπρόσωπος τύπου κιόλας του κόμματος, όπως ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, αν θυμάμαι καλά, ή αναπληρωτής μάλλον κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, τέλος πάντων, και παρέμεινε μέχρι και τώρα. Και βέβαια η κατάθεση του κύριου Στίγκα και η συμπληρωματική έχουν βγει εδώ και καιρό στη δημοσιότητα, την είχαμε δείξει από τα πρώτα κανάλια που την δείξαμε, ήμασταν εδώ στο YouTube και δείξαμε ακριβώς τι είχε πει ο κύριος Στίγκας. Οπότε λοιπόν απορούμε γιατί τόσο καιρό ο κύριος Κατσιβαρδάς δεν επέλεξε να κάνει την σημερινή πράξη, δηλαδή να ανεξαρτητοποιηθεί ή να παραιτηθεί από βουλευτής, δεν ξέρω τι θα προτιμούσε να κάνει καλύτερο, και γιατί επέλεξε την συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή, τώρα δηλαδή που βγήκανε προφανώς οι ενστάσεις από το εκλογοδικείο, το ειδικό δικαστήριο. Μήπως λοιπόν ο κύριος Κατσιβαρδάς γνωρίζει κάτι που δεν γνωρίζουμε, δηλαδή μήπως, υποθετικά το λέω τώρα, έτσι, στις 28 νομίζω Φεβρουαρίου έχει οριστεί δικάσιμος για τις συγκεκριμένες ενστάσεις. Μήπως λοιπόν οι Σπαρτιάτες τελικά θα βγουν εκτός Βουλής
και η πράξη αυτή επιλέχθηκε να γίνει τώρα για το λόγο αυτό, δηλαδή είναι μια πράξη εντυπωσιασμού, κάτι σαν αυτό, ευγενικά θα το πω βέβαια έτσι, που κάνουν τα ποντίκια που φεύγουν λέει πρώτα όταν βλέπουν το καράβι να βουλιάζει. Γιατί όπως είδαμε, σήμερα υπάρχει σε όλες τις εφημερίδες, όλα τα site, παντού, σε όλα τα δελτία ειδήσεων, η ανεξαρτητοποίηση του κ. Κατσιβαρδά. Είναι μια πολύ μεγάλη και καλή διαφήμιση, θα έλεγα. Μήπως, λέω μήπως, γνωρίζει ο κ. Κατσιβαρδάς ότι σε ένα μήνα δεν θα είναι πλέον βουλευτές και επέλεξε να κάνει αυτό το πράγμα. Για να δούμε αν θα έχω δίκιο, αν ας πούμε η επόμενη αποχώρηση θα είναι ή του κ. Κόντι ή του κ. Δημητροκάλη, που μπορεί να ακολουθήσει. Δεν ξέρουμε, θα δούμε σε λίγο, και ανεξαρτητοποίηση πάντα μιλάμε. Για να δούμε λοιπόν, εάν έχουμε δίκιο, θα δούμε να ακολουθούν και άλλοι βουλευτές των Σπαρτιατών εντός των ημερών, προφανώς για να προκαλέσουν αυτό που είπα πριν, εντυπώσεις. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να βρούμε τηλεφωνικά τον κύριο Κατσιβαρδά, ώστε να τον ρωτήσουμε προσωπικά και να δούμε τι ήταν αυτό το οποίο τον οδήγησε στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή να κάνει κάτι, διότι έτσι όπως το αιτιολόγησε στην επιστολή της αποχώρησής του από το κόμμα Σπαρτιάτες, δεν το έκανε για κάτι καινούριο. Αυτά τα οποία ανέφερε, τους λόγους δηλαδή τους οποίους ανέφερε ότι αποχώρησε, τους γνωρίζουμε όλοι εδώ και καιρό. Δηλαδή ο κύριος Στίγκας τον είχε κατηγορήσει παντού, τον είχε συμπεριλάβει μέσα στις καταθέσεις που είχε κάνει και την πρώτη και τη συμπληρωματική. Οπότε λοιπόν στην ουσία δεν υπήρχε κάποιος καινούριος λόγος, δηλαδή δεν έγινε κάτι ξαφνικά να τσακωθεί ο κύριος Στίγκας με τον κύριο Κατσιβαρδά, εκτός βέβαια αν έχει γίνει κάτι τέτοιο, δεν το γνωρίζουμε. Θα θέλαμε λοιπόν την άποψη του κύριου Κατσιβαρδά πάνω στο θέμα. Αν μπορέσουμε να τον βρούμε τηλεφωνικά αργότερα, θα κάνουμε νέο βίντεο το οποίο θα έχει τη δυνατότητα ο κύριος Κατσιβαρδάς να αιτιολογήσει την πράξη του με κάτι λίγο πιο χειροπιαστό, θα έλεγα, από αυτά τα οποία έγραψε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μην ξεχάσετε να δείτε το επόμενο βίντεο, like και κοινοποίηση της εκπομπής για να πάει πιο μακριά. Προσοχή! Σημαντικό μήνυμα. Βοηθήστε το κανάλι μας να ανέβει κάνοντας like και βλέποντας το προτινόμενο σχετικό βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σας, δεν στοιχίζει απολύτως τίποτα. Όσα περισσότερα βίντεο δείτε από το κανάλι μας, τόσο περισσότερο μας βοηθάτε. Επίσης, το σχόλιο σας κάτω από το βίντεο και η κοινοποίηση του βίντεο στα social media μας βοηθούν πάρα πολύ.